Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Κυριακή μετά την ύψωση θα δούμε τα σχετικά αναγνώσματα για να είμαστε πάλι στο κλίμα του Σταυρού, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό μας, των Ορθοδόξων Χριστιανών. Εκεί που υπάρχει Ορθοδοξία, υπάρχει στο κέντρο ο Σταυρός. Να δούμε λοιπόν γιατί ζει μέσα μας ο Χριστός και τι θα ανταλλάξουμε με αυτή την ψυχή μας. Γιατί βλέπετε ότι είναι το παιχνίδι πολύ μεγάλο, πολύ σκληρό και ο κόσμος της πονηριάς συνεχώς πειράζει τον άνθρωπο του Θεού για να αλλάξει την ψυχή του, ακόμα και με όλο τον κόσμο. Αν ήταν δυνατόν, θα δοθεί όλος ο κόσμος σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό, όταν αγωνίζεσαι, δίνεται περισσότερη χάρη σε όλο αυτό και υπάρχει πολύ, ελάτε να πάρετε όλοι, αλλά θα μένετε μακριά από ναούς μολυσμένους, από ιερείς μολυσμένους και επισκόπους, αιρετικούς, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να κοινωνήσετε ή να εκκλησιαστείτε ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές είναι οι ειδικές καταστάσεις, όταν η Εκκλησία είναι διωγμό και ο Χριστός μας που ξέρει να καλύπτει τα πράγματα, δίνει, όπως σας είπα και πριν, πολύ περισσότερη χάρη, έτσι, από ότι αν ήμασταν σε μία φάση ήρεμη της ζωής μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει χάρη σε ναούς βεβηλωμένους από την αίρεση. Δεν πάμε για κανέναν λόγο δηλαδή, έτσι, πάρα πολύ απλά. Γιατί εκεί υβρίζεται το όνομα του Θεού ξεδιάντατα πλέον και τα πάντα είναι βρώμικα. Τα πάντα. Άσχετα αν επαναλαμβάνω, φαίνεται κάτι ωραίο. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε όταν παλιότερα ήσταν στη ζωή της αμαρτίας και σας φαίνονταν όλα αυτά καλά. Έτσι ακριβώς είναι και τώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ουσία σε αυτόν τον εντυπωσιασμό που έχουν, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, οι εκκλησίες, οι ναοί. Αυτά είναι τα γενικά. Πάμε τώρα να δούμε γιατί μάλωσαν ο Απόστολος Παύλος με τον Απόστολο Πέτρο, αλλά τα βρήκανε γρήγορα, γι' αυτό και προχωρήσανε μετά. Και εκεί πάνω ο Απόστολος Παύλος θέλει να πει ότι πλέον έχουν καταργηθεί οι νόμοι, οι μοσαϊκοί, έχουν καταργηθεί οι τυπικές διατάξεις και ζω πλέον εγώ, όχι για τον εαυτό μου, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου και ζω εγώ για αυτόν. Αυτά βρίσκονται, αδελφοί μου, στην προς Γαλάτας επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 16 με, με 20 στίχο. Θα τα ακούσουμε τώρα την Κυριακή μετά την ύψωση. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος? «Ιδότες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμε, είναι δικαιωθόμενοι εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξέργων νόμου, διότι ούδη δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάξ». Βλέπετε, είναι ξεκάθαρο, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Μόνο δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστό, η οποία φέρνει και τα άλλα, γιατί αν δεν είσαι ορθόδοξος, δεν είσαι τίποτα. Είναι πολύ απλά. Και όλες οι τηρήσεις των νόμων, των προηγουμένων, καταργούνται για να δικαιωθούμε, λέει, από την πίστη στο Χριστό και όχι από την τήρηση των έργων του νόμου. «Οι δε ζητούντες δικαιωθήνει εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γίνεται». Παρ' όλα αυτά λέει, εμείς που ζητήσαμε να δικαιωθούμε από τον Χριστό, βρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί. Σίγουρα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι τέλειος και να τηρήσει είτε το μοσαϊκό νόμο είτε το νόμο του Θεού? Όχι. Αλλά τι σημαίνει αυτό λέει? Γιατί τότε ξέρετε και τώρα οι περίεργοι Εβραίοι πάντοτε ανακατάνουν τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό λέει? Επειδή είμαστε στην Ορθοδοξία, θα σας το πω έτσι απλά, και αμαρτάνουμε γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν είναι καλή η Ορθοδοξία? Όχι, δεν είναι αυτό. Είμαστε στην Ορθοδοξία γιατί μας συνδέει απόλυτα με τον Χριστό και εξαιτίας αυτού δεν αμαρτάνουμε και τόσο πολύ όσο όταν θα ήμασταν εκτός. Αλλά και πάλι δεν είναι η πηγή, λέει, η αμαρτία, ούτε η ουσία. Είναι τι? Η μετάνοια η οποία έρχεται μόνο όταν υπάρχει Ορθοδοξία. Σε περιβάλλοντα μολυσμένα, αιρετικά, δεν υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει. Είναι το χαμόγελο το αιρετικό, θυμάστε που λέμε με τους Ιεχωβάδες, οι οποίοι σε πουλάνε και σε αγοράζουν. Ένα δαιμονικό χαμόγελο υπάρχει. Ένα κόκκινο φως, όχι ένα λαμπρό φως, χρυσό.
Γι' αυτό λοιπόν, παρόλο που είμαστε στην Ορθοδοξία, λέει, μπορεί να αμαρτάνουμε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία τόσο, γιατί είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Σιγά σιγά θα καθαρίσει και αυτό. Και μακάρι να ξέρετε το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή μας είναι η ωριμότητα, η εμπειρία, η οποία έρχεται σιγά σιγά και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν έρχεται. Πάρα πολύ ωραίο. Ήγαρ λοιπόν λέει, ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομό, παραβάτην εμ' αυτόν συνίσθημη. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα, λέει, ότι εάν δεχτούμε την υπόθεση που κάναμε πριν ως σωστή και καταργήσαμε τα υποτιθέμενα όλα αυτά τα οποία ήταν τυπικές διατάξεις, έτσι, τώρα λέει, πώς θα γίνει να τα ξανακάνουμε. Δεν θα τα κάνουμε σε καμία περίπτωση. Ό,τι και αν μας πούν. Και αυτό έχει, αν θέλετε, και μία έτσι μία αντιπαραβολή να κάνουμε στη σύγχρονη κατάσταση την οποία περνάμε, η οποία τι δείχνει, ότι όλοι αυτοί που μαζεύονται και μας λένε τα διάφορα, δηλαδή σφετερίζονται την Εκκλησία, δημιουργούν όρους, παίρνουν τίτλους που δεν τους έχουν, γιατί είναι αιρετικοί. Όλο αυτό μας κάνει εμάς περισσότερο να καταργήσουμε τους νόμους, αυτούς τους παρανόμους, και να ζήσουμε ελεύθερα εν Χριστώ, το οποίο ούτως ή άλλως, αδερφοί μου, άμα το νιώσεις, μετά δεν χρειάζεται να στο πληροφορήσει κανείς. Εγώ, γάρλι, όπως τον Παύλος, δια νόμου νόμο απέθανο, είναι Θεό ζήσω. Δεν θα κάνω λοιπόν ούτε παραβάσεις, λέει, θα καταργήσω απλώς το μοσαϊκό νόμο, πάρα πολύ απλά, και αυτόν τον νόμο από τον οποίο καταλύω, γιατί έτσι λέει ο Κύριος, ο οποίος τιμωρούσε τα πάντα, θυμάστε και τα λοιπά, έτσι είναι και τώρα, γιατί αυτοί οι αιρετικοί οι οποίοι θέλουν να σε έχουν μέσα στη στρούγκα, αποφαίνονται συνεχώς, θα είστε εκτός εκκλησίας, θα κάνετε εκείνο, θα πάτε στην κόλαση και τα λοιπά. Αυτές τις ανοησίες που λέγανε και οι Εβραίοι. Εγώ λέει λοιπόν, γιατί το κάνω συνεχώς αντιπαραβολή με τα σημερινά, τα κατήργησα όλα αυτά πάρα πολύ απλά και ζω προς δόξαν Θεού. Δεν έχει νόμους η ζωή του Θεού. Έχει. Αλλά βλέπετε ποια είναι η διαφορά, έτσι. Ο νόμος του Θεού είναι η Ορθοδοξία, είναι η πίστη, είναι η μετάνοια, είναι η δικαιοσύνη του Θεού που είναι η συγχώρεση. Αυτά είναι ο νόμος του Θεού. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν και πάρα πολύ απλά το βλέπουμε, επαναλαμβάνω, στα περιβάλλοντα αυτά. Τίποτα. Έρχονται άνθρωποι και μας λένε ότι πάμε και δεν νιώθουμε τίποτα. Μην πάτε λοιπόν. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Μην πάτε γιατί θα χάσετε την ψυχή σας μέσα στο λιμάνι. Μέσα σε έναν τόπο ο οποίος λέγεται Ναός. Χριστός είναι Σταύρωμα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν εμεί ο Χριστός. Να το. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουν για μένα πλέον ισχύ αυτά, γιατί ζει μέσα μου ο Χριστός. Σε άλλη περίπτωση θα είχαμε πρόβλημα, θα λέγαμε γιατί δεν ακούς τον νόμο του Θεού. Είναι εδώ όμως ο νόμος του Θεού είναι ο κατηργημένος της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ζει μέσα μας ο Χριστός. Ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ ημών. Και τώρα λέει, αυτό που ζω, τη φυσική ζωή μου δηλαδή, αυτή που λέει την εσαρκή, σαν άνθρωπος κανονικά, όλα, δεν τη ζω όπως ήταν πριν, αλλά τη ζω εν Χριστώ. Αυτή είναι η διαφορά. Πώς την καταλαβαίνουμε αυτή τη διαφορά, να με αυτό που σας είπα πριν. Όταν είσαι ενωμένος με τον Χριστό, δηλαδή είσαι ορθόδοξος, θα επαναλαμβάνουμε αυτή τη λέξη, τη λέμε συνέχεια, θα μιλάμε για την πίστη ως ορθοδοξία και όχι ως χριστιανισμό. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο προσπαθώ τώρα να σου εξηγήσω με λόγια, αλλά είναι και με πολύ βαθύτερες καταστάσεις, όταν πραγματικά ξέρεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ότι ζει μέσα μου ο Χριστός. Εφόσον ζει λοιπόν, καταργούνται όλα κατά το αρχηγού παρόντος, πας αρχή παύλα. Έτσι. Όλα τα άλλα είναι μέχρι να έρθει ο Χριστός. Αν ήρθε ο Χριστός, όλα τα άλλα καταργούνται, αδελφοί μου, και ζούμε το πολίτευμα του Σταυρού. Πάμε τώρα να δούμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο
8 κεφάλαιο, 34 με 38 στίχο και 9 κεφάλαιο, 1 στίχο. Ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία περικοπή του Ευαγγελίου, η οποία είναι καθαρά, θα λέγαμε, περικοπή του Σταυρού, το πούμε έτσι. Ο Χριστός μας διδάσκει κάποια πράγματα για την αυταπάρνησή μας και τη σωτηρία της ψυχής και εκεί πάνω, μιλώντας στους μαθητές και αφού φώναξε και τον κόσμο όλο και τους μαθητές, λέει τα εξής. Και προσκαλεσάμενος τον όχλο σύν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής, «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτε το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το». Αυτό βέβαια το χρησιμοποιούν και πάλι οι αιρετικοί λάθος, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε αυτό που θα σας πω. Και λένε ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει από πίσω. Όντως έτσι συμβαίνει. Όποιος θέλει έρχεται, αλλά αφού έρθει και μετά, δεν φεύγει. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά που δεν λένε αιρετική. Το «ως της θέλει» είναι μέχρι να αποφασίσεις να είσαι ορθόδοξος. Όταν αποφασίσεις, μετά θα είσαι εκεί. Δεν φεύγεις μετά. Γιατί μερικοί λένε «ως της θέλει» έρχομαι, φεύγω, μπαίνω, βγαίνω, πάω, δείχνω. Ναι. Μου έλεγε σήμερα, άκουγα, λέει, ομιλίες από 17 πατέρες. Μπερδεύτηκες. Λέει, γιατί καλά ήταν, λέει, εκείνος κάτι καλό, εκείνος κάτι καλό. Δεν γίνονται αυτά, αδερφοί μου. Δεν γίνονται αυτά. Αν ακούσεις από 17, θα πάθεις 17 επιτίδα μετά. Ακούς από ένα, εκεί. Εκεί που είναι ο Χριστός, εκεί είναι το Ορθόδοξο Κυρίαμα, εκεί θα ακούς. Όχι από 17 πατέρες. Έτσι. Παρένθεση αυτό. Και ήθελα, γιατί το είπα αυτό, ότι για μας πλέον αυτό είναι ξεπερασμένο υπό ποια έννοια. Εμείς ακολουθήσαμε, τελείωσε. Άρα το σταυρόν αυτό και ακολουθήτουμε. Δεν έχει για μας πλέον να σκεφτούμε ή να πούμε. Ή να πούμε, αχ, ξέρεις, σκέφτηκα τώρα ότι δεν θέλω, φεύγω. Πώς το σκέφτηκες αυτό. Δεν γίνεται. Αυτό ήταν πριν αποφασίσω. Όταν αποφάσισες, τελείωσε. Γι' αυτό και δεν υπάρχει φεύγω. Έτσι. Αυτό να το ξέρετε. Και η σωτηρία της ψυχής έρχεται μόνο στην ουσία από αυτό το οποίο έχουμε ξαναπεί, ότι όποιος κάνει υπομονή μέχρι τέλος. Αυτό θα σωθεί. Μέχρι τέλος. Μέχρι μήνας εις τέλος. Ό,τι το σωθήσετε. Όλα τα άλλα ήρθα, έφυγα, έκανα, έδειξα, δεν είναι. Αλλά παρόλα αυτά, όποιος θέλει, λέει εδώ, για να με ακολουθήσει, θα πάρει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και τι θα γίνει μετά. Ως γάραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτή. Και εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι με τα ελληνικά. Λέει ο άλλος, καλά θέλω να σώσω την ψυχή μου και τη χάσω. Τι δεν κάνει κάτι, σώσω ή τη χάσω. Όχι, εδώ εννοεί η αδερφή μου με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης ότι όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του θα χάσει τη ζωή του. Ποια ζωή του, αυτή τη μεγάλη ζωή που λέει. Μεγάλη ζωή, η οποία δεν είναι μεγάλη ζωή, είναι μια ανοησία για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμα νήπια. Να φάμε να πιούμε για να περάσουμε καλά. Και φυσικά για τον χριστιανό και λέει να τη χάσω τέτοια ζωή, σιγά τη ζωή. Δηλαδή να αγωνιστώ όσο μπορώ να είμαι κολλημένος με τον Χριστό, έτσι ώστε να κερδίσω την ψυχή μου. Γι' αυτό εδώ λέει, ούτως ως δε αναπολέσει την εαυτού ψυχή, ένα κινημό και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτή. Αυτός ο οποίος λοιπόν με την υπακοή και την ομολογία του θα απολέσει όλα αυτά τα χαζά, τα οποία πολλές φορές ξέρετε είναι πολύ πονηρά, έτσι. Να είσαι και εσύ σαν τους άλλους, γιατί. Να είσαι ένας καλός γονιός, ένα καλό παιδί, ένας καλός μαθητής. Να πηγαίνεις στο σχολείο όπως πηγαίνουν όλοι, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Περνάνε πάρα πολύ έτσι πονηρά πολλές φορές. Όλα αυτά δεν πρέπει να μας κάνουν να χάσουμε την ψυχή μας, αλλά να χάσουμε αυτά τα τερπνά αυτής της ζωής, που προσωπικά ξέρετε, λέω πάντοτε, δόξα τω Θεώ, δεν στερηθήκαμε τίποτα όντας μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή και φάγαμε και το φαΐ μας και ήπιαμε και το ποτό μας και κοιμηθήκαμε και τον ύπνο μας. Δηλαδή, τι θα κάναμε παραπάνω. Τι θα κάναμε παραπάνω. Αλλά ο κόσμος ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο, να ζήσει
και είναι τραγικά ακολλημένος. Το φέρνω έτσι ένα παράδειγμα στο μυαλό μου τώρα, με μία ας πούμε κυρία ηλικίας 60 ετών, η οποία ντύνεται σαν 30, προκειμένου να δείξει κάτι, κλείνει το παράδειγμα, αυτή την κατάσταση την τραγική την βλέπεις όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να ξεκολλήσει από αυτόν τον κόσμο. Ναι. Που πάλι, σας έχω πει και άλλες φορές και οι πατέρες μας λένε να χορτάσετε και εδώ, ας πούμε, και την αγάπη και την παρέα και το φαγητό σας και αυτά για να είστε ευχαριστημένοι λίγο, ο Άγιος Προφύριος, να προσεύχεστε άνετα μετά, όσο μπορείτε. Αλλά να ξέρετε ότι αν μείνει το μυαλό εκεί, τότε πάμε σε αυτή την κατηγορία, όχι σε αυτήν που λέει εδώ, ούτω σώσει αυτήν, αλλά στην άλλη. Χάνεις και αυτήν τη ζωή, την οποία ήθελες κάπως να τη ζήσεις και δεν υπάρχει, και χάνεις και την άλλη. Γι' αυτό, και είναι το πολύ σημαντικό μετά, τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν τον κόσμο όλον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, λέει στο 36 στίχο. Άντε λέει, σας λέω ότι έχετε τα πάντα. Είστε βασιλιάδες επί της γης. Όλα είναι στο μυαλό, δεν είναι. Είτε βασιλιάς είτε φτωχός, θα κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά λέει, τι θα δώσεις, λέει, ή μάλλον, τι θα σου ωφελήσει αν κερδίσεις όλο τον κόσμο για 100 χρόνια, 100 νίκους σου βαζού, και μετά όταν έρθει η ώρα πει ότι δεν είσαι κατάλληλος για να συνεχίσεις να ζεις αιώνια. Έτσι. Γι' αυτό και παρακαλούμε τον Κύριο να μας έχει εκεί το μυαλό μας, δηλαδή ό,τι και να συμβεί το μυαλό μας να είναι εκεί. Εκεί. Ότι εμείς θέλουμε την αιώνια ζωή μαζί σου. Και φυσικά ρωτάει στον επόμενο στίχο, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Είναι δυνατόν, υπάρχει κάτι το οποίο να δώσουμε. Και πού το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε και σε απλούστερες καταστάσεις, αν θέλετε, όταν άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί και να μην πιστεύουν στον Θεό, προκειμένου να σώσουν το παιδί τους, τη ζωή τους, αυτό το κάτι ανώτερο, δίνουν όλα τα λεφτά τους, κάνουν όλο τον αγώνα και κερδίζουν τελικά τον άνθρωπο. Έτσι αυτό το κάνει ο καθένας δηλαδή. Φανταστείτε να πιστεύεις και να ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένας ολόκληρος πόλεμος εναντίον της ψυχής σου, μόνο της δικής σου. Μετά υπάρχει άλλος ένας πόλεμος για την ψυχή του άλλου. Δεν γίνονται ένας παγκόσμιος πόλεμος μόνο για την ψυχή σου, γίνονται εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια παγκόσμιοι πόλεμοι εναντίον όλων των ψυχών για να τις κερδίσει ο διάβολος. Τι δώσει άνθρωπος λοιπόν αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ναι, αδελφοί μου. Και πάμε και στους δύο τελευταίους στίχους, οι οποίοι είναι, δηλαδή ιδίως ο 38 τώρα εδώ, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο, είναι για μας η ταπέλα μας. Είναι για μας το απόλυτο. Δεν υπάρχει πιο απόλυτο στίχος από αυτός εδώ. Θα έρθουν χριστιανοί και θα πούνε, κάνουμε θαύματα στο όνομα του Θεού. Θα πούνε, σώσαμε ολόκληρες πόλεις με την ιεραποστολή που κάνουμε. Δώσαμε λεφτά, θα πούνε. Θα πούνε, δεν κοιμηθήκαμε, δεν φάγαμε για να φροντίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Θα πούν. Όταν έρθει να πούν αυτό εδώ, εκεί θα κρυθούν όλα. Όσγα λοιπόν, εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενναία τάφη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, όπως λοιπόν λέει, για κάποιο λόγο ντραπεί, να κάνει το σταυρό του, να πει για το Θεό του, να πει όχι για το Θεό του, στα κελάσματα της νέας εποχής, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά τον Αγγέλων των Αγίων. Και ο Κριτής, γιατί ένας είναι ο Κριτής, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όταν έρθει να κρίνει θα τον τραπεί και αυτός και θα πει, δεν πάνε έκανε προτούμπες, δεν πάνε έκανε σταύματα υπέρλαμπρα, στο όνομα του Χριστού πάλι. Όχι, δεν είσαι δικός μου, γιατί εγώ θέλω, λέει εδώ ξεκάθαρα, στο Ευαγγέλιο του Σταυρού, μην ξεχνάτε, ότι θέλω να με ομολογήσεις. Αυτό θέλω. Πώς θα το κάνω. Αυτό θέλω. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία αξία. Και μπερδεύονται οι άνθρωποι και λένε, μα καλά, αν είναι από το Θεό, λέει, πώς κάνει θαύματα. Αν δεν είναι από το Θεό, πώς κάνει. Τόσους, όλη μια ζωή, λέει, είναι αιρετική τώρα το μεταξύ. Είναι όλη μια ζωή αφιερωμένη στην Αφρική. Πρωτεστάντες, αυτοί. Πώς το κάνει λέει αυτό.
αν δεν είναι από Θεού. Κι όμως, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι το θαύμα το δίνει ο Θεός παντού, αλλά την ομολογία θέλει, δεν θέλει το θαύμα. Και αν θυμηθείτε λίγο και εμβαθύνετε, θα θυμηθείτε ότι δεν θέλουμε εμείς θαύματα για απόδειξη της πίστεως μας. Πίστη θέλουμε. Οπότε αφού θέλουμε πίστη, ορθοδοξία δηλαδή στην ουσία, δεν θέλουμε θαύματα. Τα θαύματα θα γίνονται επειδή υπάρχει πίστη. Δηλαδή αν υπάρχει χριστιανός ο οποίος θέλει θαύματα για να πιστέψει, αυτός είναι εκτός. Είναι εκτός αυτού του στίχου εδώ, ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Και δοξάζουμε τον Θεό και γι' αυτό. Αλλά και ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω τον πρώτο στίχο του κεφαλαίου, το 9ο, ο οποίος τι λέει εδώ, μια σημείωση, λέει ο Άγιος Μάρκος, σημαντική, γιατί όχι, και έλεγε αυτής, αμήν λέω ημίν, κάτι που είπε ο Χριστός, ότι εσύ την έστ τον όδε εστικότων, ή την εσύ μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε τη βασιλεία του Θεού, ελληθίαν εν δυνάμει. Δηλαδή, εδώ μέσα λέει υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι θα δουν τη βασιλεία του Θεού και αναφέρεται στην καταστροφή των Ιεροσολύμων τότε, γιατί ήταν τα Ιεροσόλυμα αμαρτωλά, πολύ, αυτά που έκαναν οι Εβραίοι και φυσικά μετά από εκεί είδαν οι άνθρωποι αυτοί, βέβαια όχι με τιμές και δόξες, αλλά τους τρεις πρώτους αιώνες με διωγμούς απίστευτους, είδαν την Εκκλησία του Χριστού να απλώνεται παντού και να αγιάζει τους πάντες και τα πάντα. Γι' αυτό μην εντυπωσιάζεστε, είναι πάρα πολύ απλό, ο άνθρωπος του Θεού είναι εν διωγμό τώρα. Αν δείτε άνθρωπο του Θεού εντός εισαγωγικών να είναι στις πολυθρονάρες και στα κτίρια και στα λεφτά και στα τέτοια και να είναι τα τσιμίτσι κότσι με τους ισχυρούς της γης, τότε ξεχάστε, δεν υπάρχει τίποτα. Ανέκαθεν και πάντα είμαστε εκτός κόσμου αυτού, πατάμε λίγο το ποδαράκι μας πάνω στον κόσμο, γιατί έτσι μας είμαστε σε εξορία, είμαστε τιμωρημένοι, αλλά είμαστε έτοιμοι κάθε ώρα και στιγμή να πετάξουμε. Αν για κάποιο λόγο, αδελφοί μου, αποφασίζετε να θολώσετε τη συνείδησή σας ή τη ζωή σας ή την ψυχή σας με άλλα πράγματα, ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά, όταν έρθει η ώρα της μετανοίας, να μετανοήσουμε, διότι η μετάνοια πρέπει να καλλιεργείται κάθε ώρα και στιγμή, να είναι ζεστή για να μπορεί να γίνει. Αν φοβάσαι, αν λυπάσαι, αν υπολογίζεις, αν, τότε είσαι μες στον βούρκο και τελειώνει. Και κάποια στιγμή, βέβαια, έρχεται η ωριμότητα πάντοτε, να το ξέρετε αυτό, να μην είναι αργά όμως, αυτό είναι το ζήτημα. Διότι τα πράγματα μιλάνε από μόνο τους. Και δοξάζουμε τον Θεό. Και πιστεύουμε, το πολύ βασικό. Και αφήνουμε τα άλλα. Δεν έχουν σημασία, αδελφοί μου, τα άλλα. Να ξέρετε ότι υπήρξαν άνθρωποι στην ιστορία της πίστεως που για δεκαετίες όχι είδαν εκκλησίες και κοινώνησαν ή είδαν εκκλησιαστικά βιβλία κτλ. Ούτε ξέραν που βρίσκονται όσον αφορά τον κόσμο αυτό. Και αυτούς τους προσκυνάμε, από αυτούς παίρνουμε δύναμη τώρα εμείς και αυτούς έχουμε παραδείγματά μας. Άρα τι συμβαίνει, βλέπετε. Συνεπώς λοιπόν εύχομαι γερή πίστη με κέντρο τη ζωή μας στο Σταυρό, να εύχεστε υπέρ βασιλικής, φωτεινής και χρυσούλας, να εύχεστε για την Αλεξανδρούπολη εδώ που είμαστε στην έδρα μας, όπως ευχόμαστε και εμείς για όλους όπου και να είστε, σε όλο τον κόσμο και να ξέρετε ότι θα δούμε πολλά. Μην υπολογίζετε από τώρα τι θα γίνει αργότερα, υπολογίζετε πώς θα ζήσετε σήμερα έτσι ώστε να είστε μέσα στο αυτό. Ποιο είναι αυτό? Όστις θέλει ο οποίος ομορφθεί, να πάρει σας τον αυτόν και αράτου το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Εύχομαι καλή υγεία στην ψυχή και στο σώμα. Αμήν.